ότι ο Τολίας με τον Ραφαήλ τον Άγγελο εδέχτησαν το τραπέζι που έκανε ο Ραγουή προς τιμή τους και κατά τη διάρκεια του τραπεζιού εζητήθη η κόρη του Ραγουή, η Σάρα, η οποία ήταν και συγγενή του Τολία, εις γάμον. Αφού ο ζώος, ο Ραγουή, με τα πολύ συνειτριβεία, ανέφερε εκείνο το, ας το πούμε, κουσούρι της Σάρας, ότι είχε εκείνο το φοβερό δαιμόνιο που έπνιγε, εφόλευε όποιον άνδρα επαντρεύεται η κοπέλα αυτή. Και είχε 7 άνδρες μέχρι τότε επαντρευτεί και οι 7 είχαν πεθάνει. Και φυσικά, εφόσον τώρα 8ος ζητά εις γάμον την κοπέλα, όχι λες, εδώ είναι η μεγάλη μικρήνια του Ραγουή, όχι λες, όχι λες. Να δείξει ειλικρίνεια και να πει, παιδί μου, άκουσε να σου πω, θέλει να πάρει την κόρη μου. Ναι, αλλά θα σου πω την αλήθεια, είναι αυτή και αυτή. Και φυσικά, επειδή είχε κατά νου ότι εκείνος θα συγκολούσε ο Τολίας εις την θεραπεία του κοριτσιού, επιμένει να την πάρει. Και αφού έγινε ο γάμος, με εκείνο το, με εκείνα τα σημεία, τα τρία σημεία, η άρνωση των χειρών, το βιβλίο του γάμου, το αντιθέσιμο το βιβλίο του Αποστασίου που είχαμε πει, του Διευθυντή, και η ευλογία. Αυτά τα τρία σημεία, τα οποία είναι τα μοναδικά εις την Παλαιά Διαθήκη, τα μοναδικά, και τα οποία αποτελούν, και τα τρία αυτά αποτελούν στοιχεία του χριστιανικού γάμου, του γάμου πλέον ως μυστηρίου, διότι ο γάμος στην Παλαιά Διαθήκη δεν αποτελεί μυστήριο. Μετά φυσικά από όλα αυτά εκάθισαν να φάνε, γιατί θα θυμόσαστε ότι ο Τολίας επέμενε ότι δεν θα καθίσει να φάει εάν προηγουμένως όλα αυτά δεν τελείωσαν. Τελείωσαν και κάθισαν να φάνε. Όταν τελείωσε το τραπέζι, όταν ο συνεχόλος θα αντιπλούνται, τότε εισήγαγαν το βίον προς αυτήν. Διότι θα θυμίσει από το περασμένο θέμα, προσμένο κεφάλαιο, ότι η Εύνα, η μητέρα της Σάρας, ετοίμασε ένα διαμέρισμα και οδήγησε τη Σάρα, όπως μετά και τον Τολία. Στίχος 2. Ο δε παρεζόμενος εμνήσει τον λόγο Ραφαήλ και έλαβε την τέφρα των θυμιανότων και επέφυγε την καρδία του Ιχθύους και το ύπαρ και κάπλησε. Αυτό το εμνήσει σημαίνει ότι είχε ανά πάσα στιγμή στο μυαλό του εκείνο το οποίο του είχε πει ο Άγγελος, και πράγματι επήρε την καρδιά του ψαριού, επήρε και το σηκώτη, το οποίο είχαν πλέον ξεραθεί, και επήρε το θυμιατό, έβαλε μέσα κάρβουνα αναμένα, έριξε αυτά επάνω και με τον καπνό εθυμίασε την Σάρα. Δεν θα μείνω άλλο πια σε αυτό το σημείο. Θυμόσαστε ότι είχαμε πει πολλά εις το σημείο αυτό του θυμιάματος με αυτά τα υλικά. Μάλιστα, ίσως η μισή ώρα, ο μισός χρόνος είχε καταναλωθεί στο περασμένο μας θέμα με αυτό το σημείο το πολύ σημαντικό. Όταν Θεός φράνθη το δαιμόνιο, στίχος 3,
Της οσμής έφυγε εις τα ανώτατα Αιγύπτου και έζησε αυτό ο άγγελος. Εγώ τώρα έχω ένα άλλο χωρίο, το οποίο ομολογμένως έχει πολύ αποκάλυψη, διότι όπως είναι γνωστό, πράγματα τα οποία αναφέρονται πέραν από τον φυσικό κόσμο, που ανήκουν στον πνευματικό κόσμο ή στον μεταφυσικό κόσμο, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε γνώση σε αυτή. Αυτή τη γνώση δυνάμεσα να την έχουμε μόνον εξ αποκαλύψεως. Και φυσικά η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πολλές πτυχές του πνευματικού κόσμου. Εδώ λέγει ότι όταν εσφράθηκε το δαιμόνιο την οσμή από τον καπνόν. Το δαιμόνιο να σφράγεται δεν είναι πνεύμα ο δαίμον. Τι σχέση έχει το πνεύμα με τον καπνό, ίσως κάποιος θα πει. Είναι γνωστή η παροιμία ότι ο διάβολος φεύγει αν μυρίζει λιγάνι. Το λέει ο λαός αυτό. Αλλά το λιγάνι είναι πραγματικά ως μυρωδιά που φυγαζεύει το διάβολο. Βάζω σε ένα σημειωτό ή καλύτερα όχι σε ένα σημειωτό, έχω κάρβουνα σε έναν βάζο. Και παίρνω τα κάρβουνα, εκεί παίρνω τα κάρβουνα αυτά και ρίχνω μία φούρτα λιβάνω. Και δεν θα μου λεπτά, έχει μια θέση αυτό εδώ. Και ρίχνω λιβάνω. Θα ρωτώ. Είναι πράγματι τώρα αυτή η άσχημη μυρωδιά του λιβανιού που θα διώξει ο διάβολος? Φυσικά όχι. Διότι δεν είχε μία σχέση το πνεύμα, είτε αγαθόν είναι είτε πονηρόν είναι, με μία νοσμή καθαρός υλική. Εκείνο που φυγαζεύει το διάβολο είναι ότι το λιβάνι που μπαίνει στο θυμιώτο συνοδεύεται με τα προσευχής και αποτείνεται προς το Θεό. Το κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία ενώπιον σου δείχνει ακριβώς ότι ενώπιον του Θεού κατευθύνεται και η προσευχή σαν το θυμίαμα και το θυμίαμα σαν την προσευχή, διότι αυτή η κατεύθυνση προς τα πάνω του θυμιάματος, αν θέλετε από φυσικής πλευράς, πόσο φτάνει ο καπνός αυτός? 10 μέτρα. Δηλαδή. Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι η ακρία του Θεού δια του αρωματικού καπνού. Την ακρία αυτή προσφέρεται ως θυσία αφενός, γιατί χαίρεται αυτό το πράγμα, και ως προσευχή αφετέρου. Εκείνο λοιπόν που φυγαδεύει το διάβολο δεν είναι αυτή η ηλική οσμή, αλλά η λατρεία και η προσευχή. Ίσως το καταλάβετε. Εδώ λοιπόν τώρα τι συμβαίνει? Επειδή ήταν η εντολή του Θεού να καπνιστεί το δαιμόνιο με τον καπνό του σηκωτιού και της καρδιάς από το χάρι, γι' αυτό φεύγει το δαιμόνιο. Τι ως φρέδεται? Δεν ως φρέδεται αυτόν τούτον τον καπνόν, αλλά αυτήν την απειλή του Θεού. Φύγει από εδώ. Φύγει από εδώ. Και έτσι φυγαζεύει όχι αυτή η αφιεσμή, αλλά το θέλημα του Θεού. Ο διάβολος μπροστά εις τον Θεό πραγματικά τίκεται. Πώς τρέμανε οι δαίμονες μπροστά εις τον Χριστό? Ή ακόμη αν θέλετε να πάρουμε σύγχρονες περιπτώσεις δαιμονισμών ανθρώπων που τους πηγαίνουν στον Άγιο Ιεράσιμο, ας πούμε, ή στον Άγιο Διονύσιο ή στον Άγιο Σφυρίδωνα. Ξέρετε τι φωνάζουν? Μέκαψες, μέκαψες, μέκαψες φωνάζουν οι δαίμονες. Πως τον Άγιο. Μέκαψες.
Και τι τον έκαψε, εσύ τι τον έκαψε. Το έβαλε καμιά φωτιά ο Άγιος, τίποτος. Όπως και οι δαίμονες μπροστά στον Χριστό. Η ακτινοβολία της Θείας Δόξης είναι όχι γνωστό ότι τα Άγιο Λείψανα είτε ιερά σκηνώματα των Αγίων κατά συγκυρία και τα τρία αυτά τα αναφερθέντα είναι ολόκληρα τα σώματα. Είναι κάτι κυρίως το Άγιο Πνεύματος. Συνεπώς είναι αιστείες, υλικές αιστείες Θείας Δόξης. Σαν τη δόξα εκείνη πήραν οι μαθητές στο Σταυρό. Αλλά αυτή η δόξα δια μέρη τους αξεβείς είναι αυτός. Δια δε τους αξεβείς, πολλο μάλλον δια τους δαίμονας, είναι πύρ. Αλλά το πρώτο είναι φως απείρων, το πι με υψηλόν, και το δεύτερο είναι πύρ άφωτον. Είναι αυτό το πύρ της κολάσεως, το οποίο θα, ενώ θα υπάρχει, δεν θα φέγγει. Γι' αυτό μιλεί ο Κύριος για δύο αντιφατικά πράγματα. Εις το πύρ το εξώτερο και εις το σκότος το εξώτερο. Πώς είναι πύρ και σκότος? Το πύρ οπωσδήποτε δεν δίνει μια αναφωτισμό. Είναι το αφεντρός πύρ. Είναι το πύρ της Θείας Δόξης ή καλύτερα. Είναι η Θεία Δόξα η οποία εις μεν τη Βασιλεία του Θεού φτάνει ως φως και φωτίζει τους δικαίους, εις δε την κόλαση φτάνει ως πύρ και κατακαίει τους αμαρτωλούς και τους δαίμονες. Αυτός φράνθηκε στο δαιμόνιο. Και λέει ως φράση του, γιατί έχουμε καπνό. Δεν μπορούσε να μιλήσει, είδε ή άκουσε, διότι η οσβή αναφέρεται εις την όσφρηση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι δηλαδή κάτι πολύ, θα λέγαμε, άνθρωπο, ούτε ανθρωποσταθές, ούτε ανθρωπομορφικών. Ας το πούμε ανθρωπομορφικών. Ας το πούμε για μια στιγμή έτσι. Στην πραγματικότητα, συγκαδεύει τον διάβολο η Θεία Δόξα. Και ακόμη είναι παρόν ο άγγελος. Ο διάβολος βλέπει τον άγγελο. Δεν γνωρίζει βεβαίως τίποτα ο Θεοδίας από τον άγγελο, αλλά βλέπει όμως ο δαίμονας. Και φυγαδεύεται. Ένα σημείο αυτό. Ότι έφυγαν εις τα ανώτατα Αιγύπτου. Περίεργο. Πραγματικά όλο αυτό το χωρίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Αλλά και εδώ θα σας δείξω τώρα τη συμφωνία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Καταρχάς, από τα εκβάτανα στα ανώτατα της Αιγύπτου είναι πολύ μακριά. Βεβαίως για το πνεύμα είναι υπόθεση σχεδόν τίποτα. Είναι περίπου ακαριέα υπόθεση. Αλλά η απόσταση αυτή θέλει να δείξει τι θέλει. Ότι είναι τόσο μακριά πάλι από ανθρωπίνης τοποθετήσεως, ώστε δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει το πονηρό πνεύμα πίσω, το πήγε πολύ μακριά. Γιατί στα ανώτατα της Αιγύπτου και κάπου αλλού. Δύο λόγοι. Όταν λέει ανώτατα, δεν είναι παρά η Άνω Αίγυπτος και δεν είναι από τη Θηβαΐδα. Είναι η έρημος της Αιγύπτου, η Θηβαΐς. Προσέξτε αυτό το σημείο, Θηβαΐς. Καθίστε στο μυαλό σας. Καταρχάς, είναι γνωστό από την αρχάρτη του αρχαίου κόσμου, θα δείτε ότι τα ανώτατα της Αιγύπτου ήταν τα όρια του κόσμου, του τότε, του παλαιού κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου, από πλευράς νότου. Δεν είπανε πάλι οι άνθρωποι, πάρα τώρα, από αυτήν την έρημο. Είναι γνωστό ότι οι εκβολές του Νούλου ποταμού ανακαλύφθησαν
τον περασμένο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος. Συνεπώς εκεί θεωρείται ότι είναι τα όρια του κόσμου. Όπως και το Γιβραλτάρ, οι θύλες του Ηρακλός, εγκρινόμοντα, ήταν τα όρια του κόσμου. Ο ωκεανός, ο Ατλαντικός, ήταν τα όρια του κόσμου. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι ο διάβολος πήγε στο άκρο του κόσμου. Δεν έχει πια καμία σχέση. Αλλά έχει όμως, είναι σχηματικό αυτό, προσέξτε, είναι εντελώς σχηματικό. Θέλει να δείξει την απομάκρυνση και κάτι ακόμα. Όταν λόγει εις τα ανώτατα της Αιγύπτου, θέλει να δείξει την Φιδαΐδα, που ήταν όριμος. Και τι σχέση έχει ο όριμος με τον διάβολο? Έχει πολύ σχέση. Η Παλαιά Διαθήκη σε πολλά τη σημεία μας αποκαλύπτει ότι η έρημος είναι η κατοικία των δαιμόνων. Και το βιβλίο του Ισαΐου και λοιπά μας το δείχνουν αυτό. Αλλά και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη μας το δείχνει. Σας διαβάζω από το Καταματιών Ευαγγέλιο. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, δείτε συμφωνία παρακαλώ, διέρχεται δια ανίδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση και δεν είχε βρίσκει. Ποιοι είναι οι άνιδροι τόποι? Είναι η έρημος, όχι η έρημος από ανθρώπους, η έρημος που είναι ό,τι λέμε, η έρημος Σαχάρα θα είπε. Ώστε η έρημος είναι κατοικητήριον των δαιμόνων. Έχει καμία σχέση ο τόπος με τα πνεύματα? Εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ή μάλλον που δεν θέλουμε να καταλάβουμε, και τούτο γιατί μέσα μας υπάρχει, ειδικά σε εμάς τους Έλληνες, γενικότερα εις των δυτικών κόσμων, πλήνεθα κάτω διαρκώς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, κάτω από την πλατωνική φιλοσοφία, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν χωράει το μυαλό μας ότι μπορεί να συνδέεται το πνεύμα με την ύλη. Αυτό είναι καθαρά πλατωνικό, δεν είναι χριστιανικό. Γι' αυτό κάθε τι που θα τοποθετούσε η Αγίγραφη σε σχέση, συγγνώμη, ως προς το πνεύμα, σε σχέση με την δύναμη, αυτό το απορρίπτωμα. Δεν καταλαβαίνω. Ο πλατωνισμός, θα ξέρετε πολύ καλά, δεν έκανε καμία σύνδεση της ύλης με το πνεύμα. Ξέρει μάλιστα φυλακή την ύλη του πνεύματος. Ότι είναι φυλακισμένο το πνεύμα, η ψυχή, μέσα στην ύλη, μέσα στο σώμα, μέσα στον παρόντα κόσμο. Και ήταν μια απελευθέρωση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός μας αποκαλύπτει και άλλα πράγματα. Έχει σχέση ο πνευματικός κόσμος με τον υλικό τόσο πολύ, ή αν σχέση έχει η ψυχή με το σώμα? Όχι σχέση φυλακής προς φυλακισμένων, αλλά σχέσεις κατοικίες προς νοικοκύρου. Τόσο πολύ που όπως ο νοικοκύρης φτάνει το σπίτι του και το ζητάει, ποιος άμα χάσει το σπίτι του και το ζητάει, πώς και μετά δηλώσουμε από εδώ που θα πάμε? Όπου αλλού δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς αυτό σπίτι μας θα πάμε. Σπίτι μας θα πάμε. Είναι ο πιο αγαπητός μας τόπος. Όταν οι ψυχές φύγουν από τα σώματα, φεύγουν δραματικά. Γι' αυτό είναι πικρός ο θάνατος. Αν ήταν εχθρική η θέση, η στάση, η σχέση ψυχής σώματος, δεν θα λυπείτε ψυχή φεύγουσα, θα εχαίρεται. Και εδώ είναι πλατωνικό που πολλοί πιστεύουν, α, λέει, έφυγε η ψυχή, ελευθερώθηκε. Τι ελευθερώθηκε, δεν μου ελευθερώθηκε. Από το άρρωστο σώμα, μα είναι άρρωστο γιατί είχε αμαρτήσει το σώμα. Αλλά τότε, η ψυχή
δεν βρίσκει ανάπαυση όσο ότι ξαναβρεί το ζώμα της. Γι' αυτό οι μάρτυρες, οι μάρτυρες, δεν άργησαν στην όλη οι μάρτυρες και οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού. Όχι ακόμη στη Βασιλεία, είναι στον Παράδεισο. Είναι άλλο πράγμα ο Παράδεισος, άλλο πράγμα είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο Παράδεισος είναι η πρόσδεξη της Βασιλείας του Θεού. Τι λένε, ως πότε εκδικείς το αίμα ημών το επί της γης εξουθένει. Ως πότε, πότε θα περιμένουμε ακόμα. Περιμένετε ακόμα, λέει το εσφαγμάν μανίον. Περιμένετε. Έως ότι προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Για την μαρτυρία το σφαγμένο αρνί. Και άλλοι μάρτυρες δηλαδή θα προσθεθούν. Και τη δόθηκε παρηγορία. Χιτών λευκός και κλαδί φίλικος. Σύμβολα νίκης. Αλλά γιατί αναμένουν κάτω από τον θρόνο, λέει, του εσφαγμένου αρνίου. Κάτω από τον θρόνο. Αφού, ως πότε. Δεν μπορεί η ψυχή να μένει χωρίς το σώμα της. Ο Απόστολος θα πει στην προς Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο. Δεν ζητάμε, λέγει, να απεκδυθούμε το σώμα, αλλά ζητάμε να ενδυθεί το σώμα αυτό αφανωτίας. Είναι χαρακτηριστικό. Μία σχέση λοιπόν υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή με το σώμα και σε σχέση υπάρχει και των πνευμάτων με την ύλη. Η βία των πονηρών πνευμάτων που έπεσαν από την φωτοφορία επάνω σε αυτόν τον υλικό κόσμο, ιδίως επάνω στη γη μας. Και οι δαίμονες εδώ κυκλοφορούν, επάνω στη γη. Όχι οι ψυχές των ανθρώπων, οι ψυχές των ανθρώπων πηγαίνουν στον οικείων τόπων. Οι δαίμονες κυκλοφορούν εδώ. Και αγαπούν πολύ ιδιαιτέρως να βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο. Το κονό που σας διάβασα από το κατά Ματθαίον, 12 κεφάλαιο, λέει και ούτε βρίσκει ανάπαυση. Και ξαναγυρίζει, λέει, το πονηρό πνεύμα στον άνθρωπο, και ζητάει να ξανακατοικήσει. Βρίσκει, λέγει, σε σαρωμένη την ψυχή, την κατοικία του την παλιά. Και λοιπόν και παίρνει έφερα πνεύματα πονηρότερα αυτού και λοιπά. Αλλά και ο δαιμονισμένος ήταν γεωργιός σημάδι. Δεν ήταν παρά η φωλιά των δαιμόνων. Διότι οι δαίμονες αγαπούν να μένουν εις τους ανθρώπους. Το θέλουν, το επιθυμούν, για να κάνουν ακόμη πιο πολύ κακό. Και έχουν μια σχέση με τον άνθρωπο για την κόλαση, οι δαίμονες, για να γλιτώνουν από το πύρ της κολάσεως, θα προσπαθούν να μπαίνουν μέσα εις τους ανθρώπους που θα είναι και εκείνοι στην κόλαση. Σώμα και ψυχή θα είναι, μετά την ανάσταση, σώμα και ψυχή. Και τότε οι μεν δαίμονες θα προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο μέσα εις τους ανθρώπους, οι δύο άνθρωποι θα υφίστανται διπλών μαρτύριων, διότι θα έχουν την τιμωρία της κολάσεως και την παρουσία των δαιμόνων μέσα τους. Είναι φρικόδες, είναι πραγματικά φρικόδες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι οι δαίμονες έχουν σχέση με την ύλη και ότι η έρημος πάντα θεωρείται η κατοικία των δαιμόνων. Γιατί η έρημος, διότι εκεί φυλαγεύει ο Θεός τους δαίμονες, δια να μην προκαλούν πάντοτε το πολύ κακό στους ανθρώπους. Εάν αγαπητοί μου οι άγγελοι δεν φιλούσαν τον κόσμο, ξέρετε τον πως δεν πρόκειται τον κόσμο, οι άγγελοι. Οι δαίμονες μέσα σε κλάσμα του λεπτού θα είχαν κυριολεκτικά καταστρέψει και τον κόσμο ολόκληρο. Δεν θα είχε μείνει ζώο ρουφούλι, δεν θα είχε μείνει πάνω στην πλανήτη μας. Ούτε και ζωντανά, ούτε και φυτά τίποτα. Ήταν πλήρη την καταστροφή.
Οι δαίμονες, οι άγγελοι φιλούν τους δαίμονες, δεν μην πλησιάζουν. Αλλά αφού οι δαίμονες κατοικούν στην έρημον, τότε εκείνος που θέλει να νικήσει τον διάβολο θα πάει εις την έρημον. Ο Χριστός επήγε εις την έρημον φερόμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, γιατί πειραστεί υπό του διαβόλου, όχι το λέει το πνεύμα και φάλλο κατά μακρόν. Ήχθη υπό του Πνεύματος του Αγίου, πειραστεί με υπό του διαβόλου. Δεν πήγε στην ερημιά για να έχει ησυχία να προσευχηθεί. Αυτό είναι άλλο στοιχείο. Επήγε πειραστεί με υπό του διαβόλου. Και οι ασκητές γι' αυτό πήγαιναν στη Θηβαΐδα. Άρα εδώ είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Το γεγονός ότι ο δαίμονας δέχτηκε εκεί στην Θηβαΐδα, εις τα ανώτατα της Αιγύπτου, με το γεγονός ότι οι ασκητές πηγαίνουν στην έρημο της Θηβαΐδας, δεν είναι τυχαίο. Βεβαίως ο μοναχισμός παντού υπήρξε και ο ασκητισμός. Είδαμε, είναι γνωστό, ότι η κοιτής του ασκητισμού είναι η Θηβαΐς. Εκεί και ο Μέγας Αντώνιος, εκεί και η γένεση του ιδιορύθμου ασκητισμού, εκεί και η γένεση του κοινοβιακού ασκητισμού. Εκεί στην Θηβαΐδα. Αυτό έχει σημασία. Αλλά και ένα άλλο θεωρείο θα σας διαβάσω, είναι από την Αποκάλυψη. Λέει εκεί ο άγγελος φωνάζει, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και γένατο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και μεμισημένου. Γιατί αυτό κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και μεμισημένου εις την Βαβυλώνα η οποία έπεσε και έπεσε την Ερήπια. Συνεπώς επί των ερηπείων της κατοικούν δαίμονες. Άραγε είναι τόσο τυχαίο. Θα πείτε τώρα πάτερ μου να μας κατοχυρώσετε παραμύθια με θεολογικών τρόπων. Άρα είναι τυχαίο το ότι ο λαός πιστεύει ότι στα ερήπια το δικούν δίγονες. Άρα είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και τι ερήπια, όχι απλώς ερήπια. Αγαπητοί μου, εγώ έχω μια συγκεκριμένη περίπτωση την οποία υποψεύουμε και φοβούμε. Και σε αυτή την περίπτωση να κάνω αγιασμό. Δεν θα σας την πω εγώ. Δεν θα σας την πω. Εγώ λοιπόν στους τόπους εκείνους που ερήμωσαν εν αμαρτίες. Κατοικούν δίνουν. Αυτό που λέω λάστι και εμένα. Δηλαδή για να καταλάβετε. Τα κόκαλα των Αγίων γίνονται κατοικητήρια θείας δόξης. Γι' αυτό και θα αναπτυγούν. Έτσι και ο τόπος και τα κόκαλα ανθρώπων εναμαρτίες αποβιωσάντων γίνονται κατοικητήρια δαιμόνων. Κατοικητήρια δαιμόνων. Φοβερόν. Φοβερόν. Είναι εσύ μια περίπτωση και συμπτωματικά την επεσήμανα εγώ μόνος μου και οι πατέρες θα πάνε στο γραφείο μόνοι τους. Και μου λένε, ξέρετε αυτό το πράγμα. Λέω, ξέρετε, και εγώ το σκέφτηκα. Ναι. Να κατοικεί ο δαίμον, να έχει κυριαρχία. Να έχει κυριαρχία. Να έχει, θα φάω τον τόπο, πάνω εδώ. Αλλά να μην έρθει εδώ. Ναι, φοβερό. Θα σας το αποδείξω και με ένα τελευταίο για να μην φάνε την μητραδιά μας απόψε με αυτό το σημείο. Παρός προσφολός, είναι πολύ ενδιαφέρον. Βάσης και έχετε παρακολουθήσει όλοι. Γίνονται δύο πράξεις.
είναι τα κατοικούμενα, τα οποία λέγονται εκεί στην είσοδο του ναού, εις το παιδί του καταστητή ή εις τον άνθρωπο τον μεγάλο. Τα κατοικούμενα δεν είναι παρά τρεις εκτές του εξορκισμού. Κάτι δεν παραστήσει ο δάπτης εκεί στα κατοικούμενα, θα δω και το ακούσετε αυτό. Τρεις εκτές του εξορκισμού. Με σκοπό την απέλαση του διαβόλου. Φύγε, λέγει ο ιερός. Πονηρόν πνεύμα προσφολεύει εις αυτόν τον άνθρωπον. Ποιος άνθρωπος? Αυτός που είναι υποβάπτιστη. Γιατί μέχρι τότε είναι παιδί του παλαιού Αδάμ και συνεπώς κατοικητήριον δαιμόνων. Ο άνθρωπος κατοικητήριον δαιμόνων. Και φυλαγώδει ο ιερός του αφορκισμός ή εξορκισμός. Μία πράξη. Τελείωσα από εκεί. Ερχόμαστε στην Κολυμβήθρα. Εδώ τώρα ο ιερός τι κάνει? Αφορκίζει το νερό. Διότι το νερό είναι ζωντανοκρατούμενο. Και το αφορκίζει για να επιτελέσει, την βάπτιση. Τι είναι πει αγιασμό? Λέμε νερό αγιασμό. Σημαίνει, εφυγαδεύσαμε την επικράτηση του διαβόλου εις αυτό το νερό και εγκαταστήσαμε τη χάρη του Θεού. Η Εκκλησία μας είναι γεμάτη από τέτοιες πράξεις. Και έτσι νομίζω, δεν κατοχύρωσα έναν μύθο, αλλά κατοχύρωσα μια πραγματικότητα που είναι πράξης και παράδοσης της Εκκλησίας μας και που έχει την αυτοτιμία της εις αυτή την Αγία Γραφή. Αλλά και ένα ακόμη σημείο, εκεί που λέει ότι ο άγγελος έδειξε. Ποιος άγγελος καταρχά? Είναι ο Ραφαήλ. Μα είναι μαζί του, μαζί με τον το βίο, ο άγγελος είναι άγγελος. Είναι κατά το φαινόμενο άνθρωπος. Αυτός ο άγγελος βλέπει τον διάβολο, όπως και ο διάβολος βλέπει τον άγγελο. Και τον περιάβραξε, μη ξέρετε από μια λέξη, τον βλέπει τον άγγελο. Προσέξτε, αυτό το είπα, τον δείξει, τον περιάβραξε, λέει, τον κούφιασε, είναι χαρακτηριστικό, διότι γίνεται μάχη μεταξύ των δαιμόνων και των αγγέλων. Το γνωρίζω αυτό. Γίνεται μάχη και πραγματική. Και τον απλώθησε εκεί, μακριά. Και τον έδεσε. Με τι τον έδεσε? Με σκηνιά, με λυσίδες? Όχι. Το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Κυρίου. Αυτά είναι τα δεσμά. Ο ιερός λέγει στις αρχές του εξορκισμού. Το εξορκίζω δαιμόνιον παντόνιον και λοιπά και λοιπά. Εις το όνομα εκείνη ο οποίος είναι ο Παντοκράτος, ο δημιουργός του παντός. Εκείνος που είπε, να δείξει τα μάτια του τυφλού, των τυφλών. Εκείνος που είπε, εκείνος που περπάθηκε πάνω στη θάλασσα. Εκείνος που και τα λοιπά. Στο όνομα του Θεού ή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός ο ορκισμός στο όνομα του Χριστού ή του Θεού είναι το δέσιμο. Και επειδή ο διάβολος φοβείται τον Θεόν, μένει ακινητοποιείται. Τον ακινητοποιεί αυτός ο Θεός. Βέβαια, αγαπητοί μου, βλέπετε μυστήρια υπάρχουν γύρω μας, τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μόνο λόγω του Θεού μας αποκαλύπτει. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Αλλά κάποιος μου είπε ότι λέγοντας πολλά, ξεχνάμε την ιστορία του Τοβία. Και επειδή να μην την ξεχάσουμε την ιστορία του Τοβία, προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Thank you.
Εάν δεν συνεκλείστησαν αμφότεροι, ανάστηκε ο Δίος από τις πλήνες και είπε: «Ανάστηκε αδελφοί και προσευξόμεθα, είμαι ελεήσι μας ο Κύριος». Και όλο το βιβλίο δεν είναι παρά μία θεώρηση από πνευματικής πλευράς του γάμου. Γι' αυτό κάθε όγαμος άνθρωπος νομίζω ότι πολλές φορές στη ζωή του πρώτα διαβάζει το βιβλίο και το δει. Θα το διαβάζει όμως με τα πολλής προσοχής και με τα πολλής μελέτης. Όσο συνεκλείστησαν αμφότεροι, έμειναν μόνοι τους. Ο Τολμήρης με τη Σάρα. Είναι η γυναίκα. Ανέστηκε ο Δίας από τις κλίνες και είπε στη γυναίκα του: «Σήκω αδελφή και ας προσευχηθούμε για να μας ελεήσει ο Κύριος». Ξέρετε, ως πρώτη πράξη του γάμου να υποθεί αυτό: «Σήκω αδελφή να προσευχηθούμε». Τι ωραίο πράγμα, είναι υπέροχο. Τι είναι εκείνο το οποίο άφησε, να το ξαναπώ άλλη μία φορά, άφησε παράθυρα να μπει ο Ασμοδέος και να φωνεύει και να κακοποιεί τους άνδρες που θα επαντρεύονται τη Σάρα, ή το η σαρκικότητα των γαμπρών. Η σαρκικότητα. Αυτό επέτρεψε να επιγράψει ορισμένος ο διάβολος επάνω εις αυτούς τους υποψηφίους γαμπρούς. Εδώ όμως τώρα δεν υπάρχει σαρκικότητα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω να το ομολογείω το βία. Υπάρχει πνευματικότητα. Και αυτή ακριβώς η πνευματικότητα σώζει τον το βία. Το ένα σημείο λοιπόν είναι η πνευματικότητά του. Σκέπτεται πνευματικά ο το βία. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Και το τρίτο, σαν ένα υλικό σημάδι, υλική έκφραση, είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που ήταν τι, το να καπνίσει τη Σάρα με αυτά τα δύο υλικά που είχε πάνω από το ψάρι. Συνεπώς η υπακοή. Ας προσευχηθούμε. Γιατί τι λέει αδελφοί, διότι είπε ο συγγενής του, αλλά και ως γυναίκα του ελέγεται αδελφή. Ο Αβραάμ ονόμαζε την γυναίκα του τη Σάρα, ο Αβραάμ τώρα, την ονόμαζε αδελφή. Είτε αδελφή του πράγματι, δηλαδή είτε ο ετεροφανής αδελφή. Μην σας καμβαλίζει ότι θα λέγουν το συγγενής, άλλη τον ούτως ή εκεί, άλλη τον ούτως ή εδώ τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είναι καλύτερα, ή καλύτερα, και ειδικότερα μετά των νόμων. Και ακόμη πιο ειδικότερα στην Καινή Διαθήκη. Ίσως πειράζει αυτό, δεν είναι τη στιγμή να το εξηγήσουμε. Αλλά και δεύτερον, και εκείνη δεν τον αποκαλεί Κύριον. Τον Αβραάμ, Κύριον τον αποκαλεί. Γενικά όμως, ο σύζυγος απεκαλείται από τον σύζυγον αδελφή. Και ο σύζυγος γενικά απεκαλείται Κύριον. Γι' αυτός λέγει θα σε εξουσιάσει. Ο Ανίρ λέει ο Θεός εις την Εύα. Γι' αυτό πάντα η γυναίκα αποκαλεί τον άνδρα της Κύριον. Κύριε κλπ. Όπως Κύριος αποκαλείται και ο μεγαλύτερος αδελφός μεταξύ πολλών άλλων αδελφών. Ο Ιακώβ, αν και δίδυνος με τον Ισάς, αλλά ευθύς με τα γεννητής, για να τον εξευμενήσει, αλλά και τι έπρεπε, τον αποκαλεί τον αδελφό του τον Ισάς Κύριε, όταν συναντήθηκαν μετά από την αυτοξορία του. Τι να προσευχηθούμε, να μας ελεήσει ο Κύριος. Δεν λέει να μας φωτίσει, δεν λέει να μας ευλογήσει, λέει να μας ελεήσει. Γιατί, είναι ειδική η περίπτωση. Διότι εδώ, εσύ με ελέγχει το δαιμόνιο, εγώ δεν υπόκεινη στον κίνδυνο να πεθάνω. Και όχι, να μας ελεήσει ο Θεός, ώστε και εσύ με ελευθερωθείς από το δαιμόνιο και εγώ να μην πεθάνω. Και τώρα αγαπητοί μου αρχίζει η προσευχή του το Δία.
του ήρθε το Δίας λόγιν. Γιατί σ' αυτή θα μείνω απόψε μόνο. Δεν θα κάνω όλο το κείμενο. Γι' αυτό θα το φυλάξετε την ερχομένη φορά να πούμε το υπόλοιπο. Με προσεχείτε το Δία είναι μόνο τρία χωρία. Είναι μία από τις πέντε προσευχές που περιέχει το βιβλίο το Δίτ. Και είναι η καρδία ολοκλήρου του βιβλίου και αποτελεί η προσευχή αυτή την ωραιότερα προσευχή από τις πέντε και μία από τις ωραιότερες αλλά και θεολογικότερες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ωραιοτάτη προσευχή. Μου φαίνεται ότι πολλές φορές σας έχω πει για την προσευχή πόσο ωραία είναι. Και τουλάχιστον δυο φορές έχω αναφερθεί στην προσευχή αυτή περασμένα χρόνια στις ομιλίες του Αγίου Χιλίου. Ήρθε το Δίος λόγι. Ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών και ευλογητόν το όνομά σου το Άγιον και ένδοξον εις τους αιώνας. Ευλογηθά το σαν σου ουρανή και πάσε εκτίσεις. Το πρώτο χωρίο αναφέρεται στη δοξολογία του Θεού. Το δεύτερο χωρίο αναφέρεται εις τη θεολογία του αιτήματός του που αποβαίνει και αυτό εις την δοξολογία του Θεού και το τρίτο χωρίο αποβαίνει στο αίτημα. Εσύ θα το ξαναπώ μια φορά. Έχει μια θαυμαστή δομή. Το πρώτο χωρίο, πρέπει να σας πω ότι είναι περίληψη σε αυτή η προσευχή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ότι πάρα πολλά πράγματα στην παλαιότητα και την κίνηση είναι περιλήψεις. Είναι περιλήψεις. Έχουμε βεβαίως μία που είναι λεπτομερή, αλλά ως επί το πλήθος δεν έχουμε περιλήψεις. Λοιπόν, το πρώτο χωρίο είναι δοξολογία προς τον Θεό. Το δεύτερο χωρίο είναι η θεολογία του αιτήματός του, αυτό που ζητήσει. Το τοποθετεί, το κατοχυρώνει θεολογικά αυτό που θα ζητήσει, αλλά θεολογικός τοποθετούμενο το αίτημά του δεν είναι παρά μία έμεση δοξολογία προς τον Θεό. Και τρίτον, αναφέρεται, το τρίτο χωρίο, εις αυτό τούτο το αίτημά. Και εγαλείομαι τώρα. Γιατί αρχίζει με δοξολογία, όπως κάθε προσευχή. Προκειμένου να ξεκινήσω με κάτι που αναφέρεται στον Θεό, πρέπει με δοξολογία να αρχίζει. Όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας αρχίζουν με το ευλογητό σου Θεό. Αλλά ο ευλογητός θα πει δοξαλμένο. Ευλογητός θα πει δοξάλιο. Και εκεί λειτουργεί με το ευλογημένη βασιλεία. Δοξασμένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε πάντοτε αρχίζουμε με μία δοξολογία. Είναι σπουδαίο βεβαίως. Γιατί ο Θεός είναι ο ανά πάση στιγμή, ο αείδε δοξασμένος. Πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε και στην δόξα του Θεού. Εις αυτήν πρέπει να αναφερθούμε, εις την δόξα του Θεού. Εδώ λοιπόν δοξάζει το Δίας των Θεών και λέγει ότι είναι διότι είσαι ευλογητός, ποιο, εσύ, ο Θεός των Πατέρων μας. Ζούμε λίγο εδώ. Ο Λάζαρος επί παραδείγματι άμα πηγαίνει να ζητήσει να βρει νύφη και είδε μια κοπέλα εκεί ή μάλλον πολλές κοπέλες στο πηγάδι στην πηγή που πήγαν να φωτίσουν τα πρόβατά τους και λέγει για να δω ποια θα μου δώσει νερό για τις καμήλες μου. Εκείνη που θα μου δώσει νερό
θα είναι και η κατάλληλη γυναίκα για τον Ισαάκ, τον υιόν του Κυρίου μου Αβραάμ. Κάνει προσευχή και λέει, Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ, εσύ που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ, βάζω αυτό το σημάδι. Όποια κοπέλα μου δώσει σήμερα, αυτή θα είναι η κοπέλα που κάνει για σύζυγος για τον Ισαάκ. Λοιπόν, βάλε το χέρι σου. Πώς αποκαλείται τον Θεό ο Ελεάζαρος? Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ. Είναι ταπείνωση. Καλά, δεν ήταν ο Αβραάμ, ο Λάζαρος, δεν ήταν μόνο θεϊστής. Ήταν. Γιατί λοιπόν επικαλείται τον Θεό του Αβραάμ και δεν επικαλείται τον Θεό κατευθείαν, διότι τούτος επίστευε στον Θεό. Ας το ακούσουμε αυτό και οι Προτεστάντες, πώς μπορούμε να βάζουμε τα ονόματα των Αγίων, είτε και κινημένων, είτε και ζώντων. Ο Αβραάμ ζούσε. Και λέγει Κύριε του Κυρίου του Αβραάμ. Λοιπόν, ο Θεός δεν έχει όνομα. Όταν ζήτησε ο Μωυσής, πήρε το όνομα του Θεού, είπε ο Ον, είπε και κάτι άλλο ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Είμαι ο Θεός των πατέρων σου, λέγει, ο Θεός των πατέρων σου. Είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Να το όνομα του Θεού. Έχουμε πολλούς θεούς. Είναι ο Θεός που πίστευε Αβραάμ. Είναι ο Θεός που πίστευε ο Ισαάκ. Είναι ο Θεός που πίστευε ο Ιακώβ. Γιατί βάζει όμως και τους τρεις? Αφού είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και οι 12 πατριάρχοι. Θα μπορούσε να πει ο Θεός των 12 πατριαρχών. Όχι. Θέλει να υποδηλώσει ότι ο Θεός είναι πλειοδικός. Δεν βάζει μόνο τους τρεις. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Μόνο. Δεν έχει ότι είναι τριστοί, ο Θεός του Αβραάμ. Ο ίδιος ο Θεός του Ισαάκ. Ο ίδιος ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός είναι ένα. Αλλά με την τριπλή επανάληψη είναι το τριπρόσωπο του Θεού. Το τρισυπόστατο του Θεού. Αλλά το όνομα του Θεού, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Και λέει ο Πασκάλ, δεν πιστεύω στο Θεό των επιστημόνων. Ποιος είναι ο Θεός των επιστημόνων? Ο αλίμονος. Πολλές φορές φέρετε ανεβάζουμε τους επιστήμονες μέχρι ευρών του ουρανού και λέμε ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι και θρησκευτικοί άνθρωποι. Οι πιο πολλοί από αυτούς ξέρετε τι λένε, που τους ανεβάζουμε μέχρι τρίτου ουρανού, γιατί πιστεύουν σε μία ανωτέρα δύναμη. Δεν πιστεύω, λέγει, στο Θεό των επιστημόνων, δηλαδή σε μία ανωτέρα δύναμη. Εγώ πιστεύω, λέει ο Πασκάλ, εις το Θεό του Αβραάμ, εις το Θεό του Ισαάκ, εις το Θεό του Ιακώβ. Είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Είναι ο ζων Θεός. Ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι. Αυτός που απεκαλύφθη εις τον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός που απεκαλύφθη στον Μωυσή. Αυτός που απεκαλύφθη εις το Σινά, εις τη Βάτο, εις το Σινά. Αυτός που απεκαλύφθη εν εσχάτης καιρής εν ιώ. Λέει προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Απεκαλύφθη εν ιώ. Δηλαδή δια του Υιού του. Δεν λέει δια του Υιού, εν ιώ. Αυτή έχει πολύ σημασία αυτό. Ώστε βλέπουμε ότι αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός. Ο Θεός της Αποκαλύψεως. Αυτός ο Θεός που παραδίδεται από γενεά σε γενεά, άρα ο Θεός των Πατέρων. Ο Θεός ο παραδοσιακός, όχι με την έννοια αυτό που βρήκα,
αλλά με την έννοια αυτό που μου παρεδώσει και το συνειδητοποιώ και εγώ. Και ο Θεός θα εμφανιστεί στον πατέρα μου, θα εμφανιστεί και σε μένα, θα εμφανιστεί και στο παιδί μου και στη γενιά που πέρασε και στη γενιά που έρχεται. Μην γυρεύουμε αλλοτρίους θεούς. Είναι την εποχή, είμαστε όπως και κάθε εποχή, γυρεύει αλλοτρίους θεούς. Ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Θεός. Είναι η φύση ο Θεός, είναι ο κεραυνός ο Θεός, είναι ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Θεός της Αποκαλύψεως. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Άρα, όταν λέγει ο Θεός των Πατέρων ημών, είναι μία ομολογία θεολογική. Ωραιοτάτη και βαθυτάτη. Και ευλογητών, το όνομά σου το Άγιον και ένδοξον. Γιατί είναι Άγιον, ας μην μείνουμε γιατί θα αργήσουμε πολύ. Γιατί είναι ένδοξο. Έκανε ένδοξα πράγματα ο Θεός. Μόνο και που τόσες φορές λιμονεύεται η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, μόνο αυτό καθιστά το όνομα του Θεού ένδοξο εις τους αιώνας. Πάντοτε. Δεν αρκείται όμως. Ο Τοβίας εις τον ύμνο του προς το Θεό με το στόμα του θα ήθελε να μιμηθεί, είναι προφύστερο. Την ίδια εποχή εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα είναι οι τρεις παιδες και ο Δανίλ. Και όταν τους πέταξε ο Ναβουχοδονόσορος τους τρεις μέσα στο καμίνι και έψαλαν τη μαγή τους, είναι από τις οδές που έχουμε πλέον ως από της εθνικής πλευράς, είναι η Ογδόη, είναι η Εβδόμη και η Ογδόη η οδή. Εκεί οι τρεις παιδες υμνούν τον Θεόν επικαλούμενοι ή μάλλον κάνοντας προσκλητήριο ολοκλήρου της δημιουργίας, αλλά ας με επιτραπεί να πω κατ' όνομα να δοξαστεί ο Θεός. Όλα χιόνι να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα βροχή να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα άνεμε να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα ήλιε να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα φεγγάρι να δοξάσουμε τον Θεό. Επικαλείται τη συμφωνία της δημιουργίας. Όλοι με ένα στόμα προσωποποιεί εδώ τα κτίσματα, τα προσωποποιεί, γιατί τα προσωποποιεί, διότι αυτά είναι η μαρτυρία της σοφίας του Θεού. Και συνεπώς με την παρουσία τους δεν είναι παρά ένα σύμνος προς τον Θεό, και έτσι προσφέρεται ο Θεός, ο ύμνος προς τον Θεό από ολόκληρη την κτήση. Μην ξεχνάμε δε ότι όταν ο άνθρωπος υμνεί τον Θεό, υμνεί και από το προσώπου της δημιουργίας. Μην το ξεχνάμε. Εδώ ο Τοβίας με δύο μόνο λέξεις θα κλείσει αυτούς τους πελώριους ύμνους των τριών πέρων, τους δύο αυτούς ύμνους. Να πως θα το πει. Ευλογησά τον σαν σε οι ουρανοί και πας σε εκτίση σου. Ας σε δοξάσουν οι ουρανοί και όλα τα δημιουργήματά σου. Δεν κάνει εδώ ιδιαίτερη αναφορά στην πραγματική του προσευχή. Μπορεί να έγινε πραγματική έτσι αναφορά στο χιόνι. Αυτό που λέω χιόνι, αναφέρει χιόνι. Στο χιόνι, στην ημέρα, στον ήλιο, στην βροχή, στον άνεμο, στα αστέρια. Παίρνει μετά τους ανθρώπους, τους νέους, τα παιδιά. Αλλά εδώ όμως, επειδή έχουμε περίληψη, λέει και πάση εκτίση σου. Αυτό λοιπόν το χωρίο είναι δοξολογικό. Το δεύτερο χωρίο. Είπαμε είναι η θεολογική τοποθέτηση του αιτήματός του. Τι επίησα Σαδάμ και έδωκα σε αυτό βοηθόν Εύαν στήριγμα την γυναίκα αυτού. Εκ τούτο λεγενήθη το ανθρώπινο σπέρμα. Τι είπας, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον. Ποιήσομεν αυτό βοηθόν όμοιον αυτό. Γιατί παίρνει από το βιβλίο της γενέσεως το υλικό του
για να κάνει θεολογική τοποθέτηση του αιτήματός του ο Τοδίας και δεν παίρνει ένα κάτι άλλο. Να αναφέρεται στον γάμο. Και φυσικά πρέπει να πάρει συγγενές σημείων. Συγγενές έλεγχος. Πώς θα αναπτύξει το αίτημά του. Ποια θα είναι η θεολογική αυτοποθέτηση. Πρέπει να έχει συγγενείς. Προφανώς. Γι' αυτό παίρνει από το βιβλίο της γενέσεως. Αυτό το χωρίο τι περιέχει. Ό,τι περιέχει. Αλλά ας μείνουμε σε μερικά κύρια σημεία και ό,τι μπορούμε να πούμε. Τι έκανε στον Αδάμ. Και έδωσε εις αυτόν βοηθόν Εύα. Δεν λέει τι έκανε στον Αδάμ και την Εύα, αλλά λέγει τι έκανε στον Αδάμ. Από σιωπά την δημιουργία της Εύας, διότι η δημιουργία της Εύας είναι δευτερογενής. Η δημιουργία του Αδάμ είναι πρωτογενής. Ο Αδάμ είναι ο πρώτος άνθρωπος. Η Εύα είναι εκ του πρώτου ανθρώπου, είναι δευτερογενής. Θα λέγαμε όπως ο Κάιν είναι δευτερογενής άνθρωπος. Άλλο τώρα ότι ο Κάιν εγεννήθη δια της εγεννήθη δια της γνωστής μεθόδου. Πώς γεννάται ένας άνθρωπος. Και η Εύα εξήχθη από την πλευρά του Αδάμ. Δηλαδή έγινε οκοδομήθη με η πλευρά του Αδάμ. Δεν έχει σημασία. Και ο Κάιν από τον Αδάμ έφυγε. Και η Εύα από τον Αδάμ έφυγε. Συνεπώς ο Αδάμ είναι ο πρωτογενής άνθρωπος. Γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά λέει εσύ έκανε τον Αδάμ. Η Εύα τώρα τι είναι. Είναι βοηθά. Και πού τον δίνεις, πού τη δίνεις αυτή την βοηθά εις τον Αδάμ. Λέει ότι η Εύα είναι βοηθός και στήριγμα αυτού. Ποιου αυτού. Του Αδάμ. Τι να πει βοηθό και τι να πει στήριγμα. Άλλος βοηθός και άλλο στήριγμα. Βέβαια η Αγία Γραφή αγαπά πολύ, είναι από λογοτεχνικής πλευράς αυτό, είναι στην εβραϊκή λογοτεχνία, αγαπά πολύ να βάζει δύο ρήματα ή δύο επίθετα ή δύο ουσιαστικά που έχουν την αυθυνένεια. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άστε με παρακάλεσαν. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη διαφοροποίηση που οπωσδήποτε έχει φιλολογικών χαρακτήρα, λογοτεχνικών χαρακτήρα, ότι δεν υπάρχει όντως και μία ερμηνευτική διαφορά. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν υπάρχει. Και εδώ θα δούμε κάτι πολύ ωραίο. Άλλο βοηθός και άλλο στήριγμα. Γιατί αποκαλεί βοηθός. Επειδή όμως μίλησα μόνος μου το σήμερα, πέστε μου και εσείς λίγο τη γνώμη σας, για να με ξεκουράσετε. Γιατί βοηθόν και γιατί στήριγμα. Τι θα έχετε να προτείνετε. Ναι, αλλά εκεί δεν λέει στήριγμα. Το πολιτικό πάντα το λέει. Ναι. Ναι, τώρα εδώ το θέμα μας είναι να ερμηνεύσουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Γιατί όπως τα ξέρετε, ο βοηθός και το στήριγμα είναι περίπου τα ίδια. Αλλά περίπου, δεν είναι ακριβώς. Άλλο πράγμα, το στήριγμα βοηθάει. Έτσι. Το στήριγμα βοηθάει και ο βοηθός στηρίζει. Το στήριγμα βοηθάει και ο βοηθός στηρίζει. Αλλά εν τούτης, άλλο βοηθός και άλλο στηρίζει. Φερειπίν, έχω ένα κατσαβίδι και με βοηθάει να σας δώσω μια μύδα. Αλλά
δεν στηρίζομαι πάνω στο Κατσαβίδι, με βοηθάει το Κατσαβίδι. Στηρίγματα δεν στηρίζομαι, ακουμπώ. Λοιπόν, τι θα καταλαβείς εδώ. Ορίστε κύριε Τιβολέα. Ένα σωστό ιδέα. Το πρώτο βοηθός αναφέρεται εις των σκοπών διών επλάστιων αδών. Και ο σκοπός δεν είναι παραϊκέωση. Συνεπώς, είναι ο σκοπός, είναι βοηθός για τον σκοπό της κράσεως. Το στήριγμα είναι στήριγμα ψυχολογικών. Και τούτο το βλέπουμε από το εξής. Όταν ο Θεός λέγει, μη καλόν είναι των άνθρωπων μόνον. Δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Και ο Αδάμ, φαίνεται λιγάκι περίεργο, αλλά με την προτεί να το πω έτσι, ίσως να το τονίσω λίγο. Στον παράδεισο μελαγχόλησε. Είναι γνωστό, το λέει ο λαός αυτό, στον παράδεισο, μόνος σου, λέει ο λαός, ούτε στον παράδεισο. Συνεπώς, ποιος δεν κάνει τον παράδεισο, η κοινωνία. Η κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία των προσώπων, αυτό κάνει τον παράδεισο. Ξέρετε ότι κάνει την κόλαση, Σας έχω πει αυτό με έναν ωραίο ανέκδοτο. Του ρώτησε κάποιο ερασοσκητής, τι είναι εκείνο που θα υπάρχει στην κόλαση. Λέει, πώς θα είναι στην κόλαση. Οι άνθρωποι του λέει θα είναι πλάτη με πλάτη. Δηλαδή, δεν θα βλέπει ένας το πρόσωπο του άλλου. Είναι η απουσία της κοινωνίας. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Ο Σάρτρ, ξέρετε τι έλεγε. Ο άλλος άνθρωπος είναι η κόλασή μου. Φοβερό πράγμα. Πόσο οι άνθρωποι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Λοιπόν, είναι ο σκοπός της θεώσεως. Το στήριγμα του καλόν εστίν τον άνθρωπο, ου καλόν εστίν τον άνθρωπο, είναι μόνον τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός έβαλε μπροστά τα ζώα να περάσουν από τον Αδάμ, εξυπηρέτησε δύο σκοπούς, αν όχι περισσότερους. Ο ένας ήταν να δώσει ονόματα. Έτσι. Οπότε να αποδειχθεί εδώ όλη η γραφή, ό,τι σοφία στη γραφή. Ήξερε ότι θα έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι θα πούνε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε αυτομύθικο, διεξελίξεως. Και προλαβαίνει η γραφή να παρουσιάσει τον πρώτον άνθρωπο με νόηση. Διότι τότε μόνο μπορούμε να δώσουμε όνομα όταν έχουμε την ικανότητα του νοήν και του δημιουργήν ενίας. Γι' αυτό λοιπόν έδωσε ονόματα που βλέπουμε ότι ο Αδάμ έχει λογική, αλλά δεν είναι προϊόν εξελίξεως. Έδωσε ονόματα. Δεύτερον, είδε ότι δεν υπήρχε τίποτα ομοιότο από τα ζώα. Εκεί μελαγχόλησε. Γι' αυτό ο Θεός έφερε τα ζώα μπροστά του. Να γίνει αισθητή η απουσία ομοίου συντρόφου. Και όταν γεννήθηκε αυτή η απουσία με την ψυχή του Αδάμ, γιατί μπορούσε να δει την Εύα και να μην την δώσει προσοχή, ελευθερώνεται αυτάρκη. Τότε του δημιουργεί την ανάγκη, πίεν, την ψυχολογική ανάγκη. Και παρουσιάζει μετά την Εύα. Οπότε το στήριγμα αναφέρεται στην ψυχολογική ανάγκη. Τόσο που ο μεν, Ιερός Χρυσόστομος, ομιλεί περί των συζύγων ότι είναι δύο ημίτομα, ενδέτερον και ενδέτερον ίσον ένα. Η δε σύγχρονη ψυχολογία ομιλεί περί αναπληρώσεων. Και οι αναπληρώσεις δεν είναι παρά εκατοστιαίες. Εσύ είναι, το ξέρετε αυτό, αλλά δεν κάνω λάθος, είναι εκατοστιαίες. Τόσο ποσοστό λέει αν είμαστε και τόσο ποσοστό αν είμαστε. Ναι. Δηλαδή αυτή η αναπλήρωση που ο άνδρας αισθάνεται την ανάγκη της γυναικός από ψυχολογικής πλευράς.
Οπότε να η διαφοροποίηση του βοηθός και του στήριγμα. Ενώ βλέπουμε ότι από φιλολογικής πλευράς είναι ένα τεχνίδισμα των λέξεων, από λογοτεχνικής πλευράς, ταυτοχρόνως, μάλιστα στους αναβαθμούς δείτε αυτό το τεχνίδισμα πολύ ωραία. Από την άλλη δε μεριά εξυπηρετεί αυτές τις έννοιες. Αλλά εδώ βέβαια ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα ήθελα πιο πολύ, αλλά μόνο να το στήξω, μόνο. Και ένας άγνωστος άνθρωπος είναι κανένα παράξενον πληρεί τα προϋποθέσεις της δημιουργίας που ο Θεός το έκανε ζητησμού. Όχι. Είναι κανένα παράξενο. Και εδώ υπάρχει αναπλήρωση. Αλλά αυτή η αναπλήρωση αναφέρεται πλέον εις αυτόν τον Ιησού. Γι' αυτό αποκαλείται ο Χριστός ο νεοφύος της ψυχής. Οπότε και εδώ έχουμε αναπλήρωση. Αλλά να προχωρήσουμε. Έτσι το λέγει εμείς το ανθρώπινο σπέρμα. Σύμπα. Εκ ποιον τούτον του Αδάμ και της Εύας. Και λοιπόν, ο τρίτος άνθρωπος τώρα ποιος είναι. Ο Αδάμ. Όχι. Η Εύα. Όχι. Αλλά τι. Είναι ο τρίτος άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα και ταυτοχρόνως ένας καινούργιος άνθρωπος. Όταν παρακαλώ κάνετε τα παιδιά σας, μπορεί και ο πατέρας να πει το παιδί μου. Ποιο παιδί σου. Μπορεί η μητέρα να πει το παιδί μου. Ποιο παιδί σου. Θα πείτε το παιδί μας. Η παρουσία του παιδιού εκφράζει κατά έναν αισθητόν τρόπο και μεγαλειώδη την ένωση των συζύγων. Εκφράζει αυτά τα ημίτωμα. Πέν δεύτερο. Πόσο θα χαρόταν τα νέα μας παιδιά μπορούν να, να τα καταλάβουν αυτά που λένε και να ανεβάσουν πολύ υψηλά το γράμμα. Πολύ υψηλά. Μα πολύ υψηλά. Ποτέ να μην κατεβάσουν το γράμμα την χαμέρπια της πορνείας. Θα το δούμε να το λέει αυτό πιο κάτω ο Τοβίας αυτό το σημείο. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος ο καινούργιος είναι μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Είναι ο πατέρας και η μητέρα μαζί και ταυτόχρονα ένας καινούργιος άνθρωπος. Είναι πραγματικά ένα βαθύν κύριο. Κάτι υπέροχο. Αν έχει να λήξει κάτι ο κτιστός, ορατός κόσμος, είναι η δημιουργία ενός ανθρώπου. Ναι. Σωματικά πέρα από το υπόρχημα. Αναφέρει ότι ο Τάδε γύρισε τον Τάδε, είναι πραγματικές γενναίες. Ξέρετε τι είναι μεσολαβή.
δυνατόν να μεσολαβεί μεταξύ του πατρός και του Υιού, όπως φέρεται στην Παλαιά Υιθήκη, θα μεσολαβούν 10 γενές. Αλλά αναφέρεται σε έναν απόγονο, ο οποίος να ήταν αξιόλογων πρόσωπων, ενώ οι μεσολαβήσασες, θα λέγαμε γενναίες, δεν την έπαιξαν στο πιο σημαντικό ρόλο ιστορικών και τη πειράει. Και τι λέει, ότι ο Τάδε γέννησε τον Τάδε. Αλλά ο Τάδε γέννησε τον Τάδε να μην είναι άμεσο απόγονο, όπως είναι η περίπτωση του ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, γιατί έχουμε άμεσον περίπτωση. Αλλά εδώ να έχουμε έμεσον περίπτωση. Προεκφράζει ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Σκηνάς. Βεβαίως. Ναι, εκεί δεν ξέρουμε, αν διαβάσετε το υπόμνημα, δεν ξέρουμε γιατί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος χρησιμοποιεί τα τρία δεκατεσσάρια. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ότι αυτά τα τρία δεκατεσσάρια είναι έξι εφτάρια και ο αριθμός 7 έχει κάποια σημασία, διότι το 14 είναι το 2-7 και ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός ιερός κλπ. Φροντίζει με τα πολύ επιβελίες ο Ματθαίος να παρουσιάσει αυτά τα τρία δεκατεσσάρια με τα πολύ επιβελίες, αλλά το γιατί το έκανε δεν το ξέρουμε σήμερα. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, θεωρίες, ερμηνευτικές θεωρίες. Αυτά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Γιατί λέει, τι είπες, ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Ποιήσου με αυτόν βοηθόν, όμοιον αυτό. Θα μείνω στο όμοιον και θα φύγω από το χωρίον αυτό το δεύτερο. Γιατί λέει όμοιον, είναι τα... αυτό κάτι που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τιμολάς. Αυτό το όμοιον αυτό θα πει ότι αυτός ο βοηθός θα είναι όμοιος με τον πρώτον άνθρωπο. Συνεπώς, τι θα είναι και ο βοηθός. Άνθρωπος. Είναι σπουδαίο αυτός. Τρομακτικά σπουδαίο. Διότι η γραφή λίον προήμας μας απεκάλυψε και στην εκείνη εποχή, παρακαλώ, στο 1500 π.Χ. Πόσα θεωρείται η γυναίκα τότε, ποιο ήταν η πολιτική κατάσταση κλπ. Κλπ. Μας απεκάλυψε αληθινή αποκάλυψη είναι αυτό. Ότι η γυναίκα είναι άνθρωπος. Δεν είναι ρε πράγμα. Δεν είναι αντικείμενο απολαύσεων ή αντικείμενο κακοποιήσεως ή αντικείμενο δεν ξέρω τι. Είναι άνθρωπο. Είναι σπουδαίο. Σπουδαίο. Τώρα θα ζητήσει κάτι και τον εαυτό του. Γι' αυτό να φέρει και στο γάμο. Γι' αυτό έκανε αυτή την θεολογική τοποθέτηση. Είναι σπουδαίο πράγμα να κάνουμε θεολογική τοποθέτηση των προβλημάτων μας και των θεμάτων μας και λοιπά. Βεβαίως. Ξέρετε ότι όταν ερμηνεύουμε τη γραφή, πάντα πρέπει να αναζητούμε το δόγμα. Είναι η θεμελίωση. Είναι το θεμέλιο. Δεν είναι το ικρίωμα που λέει ο Τάτσος. Το δόγμα το λένε τα ικριώματα της θρησκείας. Οι κρεμάλες της θρησκείας. Η όνομα του Θεού. Αλλά όταν αναφερόμαστε στο δόγμα, αυτό, και εφόσον είναι ορθόδοξο δόγμα, είναι μια αλήθεια. Αυτή η αλήθεια πηγάζει από το Θεό. Και άμα λέμε κάτι που αναφέρεται στο Θεό σαν αλήθεια, τι είναι. Η εξομολογία. Όταν πω σε ένα πρόσωπο που προσφωνώ, σε ένα τραγουδό, τι προστάθηκες αναρριχητή σου δύση και λύθησες και έκανες και στον Πίλτο και στο Τεκολόγιο και στην Κορυφά και δεν ξέρω τι και πήγες με τους Ιταλούς και έκανες και έδειξες. Αυτό που λέτε είναι ιστορικά σημεία. Ταυτόχρονα τι είναι. Έπαινα και σήμη του προσώπου. Όταν λέω
ο οποίος είπε, «Πού καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, πείσουμε να τον βοηθών, όμοιον αυτό». Αυτό το είπε. Δόξα του Θεού. Δοξολογία. Άρα τα δόγματα είναι δοξολογία. Εάν τώρα τα δόγματα δεν είναι γιορτά, τι είναι. Βλασφημία. Να γιατί η αίρεση είναι βλασφημία. Καταλάβατε. Να γιατί η Εκκλησία μας πολέμησε την αίρεση. Διότι είναι βλασφημία κατά του Θεού. Είναι όμως και κάτι άλλο. Εάν το δόγμα θα δώσει την το ορθόδοξο δόγμα, τώρα δεν θα έρθει μια προσέξη. Εάν το ορθόδοξο δόγμα θα δώσει ορθόδοξο ζωή, διότι το τρίτο χωρίο σε τι θα αναφερθεί, το πρόβλημά του. Και τι, το συγκεκριμένο, αυτό και η Ζάρα. Ο τοβία και η Ζάρα. Συγκεκριμένο πράγμα. Το θεμελιώνει επί του δόγματος. Αλλά θα βγει λοιπόν η ορθή πράξη της περιπτώσεώς του από το ορθό δόγμα. Εάν τώρα το δόγμα δεν είναι ορθόδοξο, είναι αιρετικό, τι θα βγει. Στραβό βίωμα. Δύο πράγματα λοιπόν βγαίνουν από την άρεση. Η βλασφημία ως μη δοξολογία και η στραβή βίωση. Η στραβή βιοθεωρία. Η στραβή βίωση. Γιατί η αντορθόδοξη. Καταλάβατε. Να πάμε τώρα στο κύριο σημείο. Το κύριο του θέμα, το κύριο θέμα της προσευχής με τρίτο χωρίο. Κελήν κύριε, το κελήν είναι εισαγωγικό του κύριου θέματος, μόνο στο κύριο θέμα. Κελήν, και τώρα, κελήν κύριε, ου διαπορνίαν εγώ λαμβάνω την αδελφή μου τάφτην, αλλά επαληθεία σε επίταξον ελεήσε με και αυτή συγκαταγυράσε. Το δω τι ωραίο χωρίον. Και τώρα κύριε, εγώ λαμβάνω, παντρεύομαι, την αδελφή μου αυτή, ή διαπορνία. Γιατί λέει ή διαπορνία, ενώ όταν λέει ή διαπορνία εννοεί την πορνία όπως την ξέρουμε. Λοιπόν, ακούστε, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, εδώ θα δούμε το κλειδί. Το έφτομο κεφάλαιο Αλφα Κορινθίους λέει, τελειώνε γραφτοτένε, γραφτοτένη, καλόν εσύν ανθρώπων, γυναικός διάφτυξη. Διαδέτας φορνίας, έκαστος, την εαυτή γυναίκα ηθέτω, και κάστη τον ίδιο νόμο ηθέτω. Διαδέτας φορνίας, έκαστος, την εαυτή γυναίκα ηθέτω. Εδώ αναφέρεται στο ουράνο. Γιατί αναφέρεται στην ονομασία πορνεία. Η πορνεία καθ' αυτό είναι. Είναι. Η ικανοποίηση της επιθυμίας άλλης τεκνογονίας. Λέγεται πορνεία. Τούτο με στο γάμο επιτρέπεται όχι με την παρεμπόδιση της συλλήψεως, άπαγε. Άπαγε. Αλλά ως ένα αντιστάθμισμα του κινδύνου ο άνθρωπος να πέσει στην αλήθικότητα της εκτός του γάμου. Γι' αυτό και αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του γάμου, το δεύτερο, μετά από το πρώτο που είναι η αλληλοβοήθεια για την θέωση. Και το τρίτο είναι η τεχνογονία. Το τρίτο, η δογματική είναι αυτό που είναι τοποθετημένο. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος. Να αποθεθεί η αμυντικότητα, η ηλικία δηλαδή, εκτό γάμου, πράξη. Διαδέτα φορνία θα έκανε και μια αυτή γυναίκα εκτό. Δηλαδή, προκειμένου να θέλει κανεί να καταπίσει
απλώς την επιθυμία, όχι όμως με το σύνταγμα. Με παρεμπόδιση φιλήσεως. Όχι. Το ξαναλέγω μια δεύτερη φορά. Τότε λέγει δεν έχει παρά να έχει μόνο την γυναίκα του. Την γυναίκα μόνο τον άντρα του. Τίποτε άλλο. Όσο εδώ πορνεία θα πει επιθυμία ανεύ τεκνογωνία. Ερχόμαστε τώρα στο χωρίο μας. Ότι εγώ παντρεύομαι αυτή, την αδελφή μου, τη Σάρα, όχι για την επιθυμία τη σαρκός, άλλες τεκνογωνίες. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Κύριος, ο αντικειμενικός μου σκοπός του γάμου, δεν ήταν να ικανοποιήσω την σαρκική μου επιθυμία. Κάτι που το έκαναν οι άλλοι επτά και αδαιμονήθηκαν και απέθαναν. Αλλά τι. Άρα λοιπόν παντρεύομαι να μείνουμε έτσι, όχι για τεχνογνωσία. Γιατί. Διότι το θέλημα του Θεού δεν είναι η ικανοποίηση της επιθυμίας άλλες τεχνογνωσίας. Αυτό είναι συγκατάβαση. Και είναι μετά την πτώση που το συγχωρεί. Ο Απόστολος Παύλος το είπε, πώς το λέει αυτό. Ούκα το πει το γύρλα κατά συγγνώμη, κατά παραφόρηση. Διότι τα κρασία ημών θα πει. Ή να μην πειράζει μας σατανέ. Διότι στις δίδες που υφίσταστε να πέσετε παραπέσα, παραπέρα και παρα... Ξέρω εγώ. Γι' αυτό τελικά μπαίνει αυτό το σημείο. Αλλά το κύριο θέλημα του Θεού είναι η τεχνογνωσία. Η τεχνογνωσία όμως είναι επιθυμητή στον Ισραήλ ως θέλημα του Θεού. Για ποιο σκοπό? Για τον ερχομό του Μεσσία. Και οι πάντες έκαναν παιδιά για να υπηρετήσουν το σχέδιο του Θεού εις τον ερχομό του Μεσσία. Αυτό ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που έκανα το Δία. Αυτό λέει θέλω να κάνω. Και στο ιδιώδε, το βεβαιώνω, ότι δεν παντρεύομαι για να ικανοποιήσω προσωπικές μου επιθυμίες. Το δικό σου σχέδιο. Να έρθει ο Μεσσίας. Ωραία προσευχή. Πραγματικά ωραία προσευχή. Γι' αυτό, αφού δεν παντρεύομαι δι' επιθυμίαν, αλλά δι' τεκνογνωσίαν, τότε επίταξον ελεήσε με. Δώσε εντολή να ελεηθώ. Μην είπε πάνω. Και αυτή συγκαταγυράστε. Και με αυτή τη γυναίκα μου να ζήσουμε πολλά χρόνια και να γεράσουμε μαζί. Τι ωραίο αυτό. Και να γεράσουμε μαζί. Τι ωραίο. Όσα αγαπώ δε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η παρούσα ζωή. Διότι ακόμη δεν... Λοιπόν, οι άνθρωποι βγαίνουν στις ατερήμους να παλέψουν με τους δαίμονες. Αλλά ας προχωρήσουμε. Σας είπα ότι εκείνο το οποίο έδωσε δύναμη εις το να φύγει το δαιμόνιο από τη Σάρα, βεβαίως, ήταν η εντολή του Θεού, ήταν η επιθυμία του Θεού, όχι αυτός ο καπνός ενός οικοτιού ψαριού και της καρδιάς, αλλά ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Αυτό όμως από πλευρά Θεού. Υπάρχει και η ανθρωπίνη πλευρά, εκείνη η οποία θα βοηθούσε, μάλλον θα συνδευγεί το, θα ηνούτο, ώστε να δώσει το αγαπό αποτέλεσμα να δεθεί ο διάβολος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η προσευχή του το βία με τη Σάρα. Είναι η προσευχή. Αυτό είναι εκείνο που πραγματικά έβαλε τη σφραγίδα και εκείνο που ο Θεός θέλησε να γίνει, να δεθεί ο Σατανάς. Και να, όταν λέει και έμειναν μόνοι του, είπε ο Σαβίας της Σάρας, ανέστησε η αδελφή
και προσευξόμεθα. Είναι ελεήθη ημάς ο Κύριος. Σήκω αδελφοί. Βλέπετε την αποκαλή αδελφοί. Όχι διότι μόνο είναι Εβραίοι και Ιδίως. Όχι διότι μόνο είναι από την αυτή φυλή. Όχι διότι πιθανώς ήταν και συγγενείς σε θέματα, πιο στενή συγγένεια, αλλά και διότι οι σύζυγοι ελέγονται αδελφοί. Σήκω λοιπόν αδελφοί, λέγει, να προσευχηθούμε για να μας ελεήσει ο Θεός. Είδατε, η προσευχή είναι η επισφράγηση ότι ο Θεός προσφέρει. Και ήξα το Τοβίας, λέγει. Και τώρα ο Τοβίας, αφού σηκώθηκαν και οι δυο να προσευχηθούν, μόλις μπήκαν μέσα στο δωμάτιο. Αυτό έγινε. Αμέσως ετοιμίασε ο Τοβίας και αμέσως έγινε η προσευχή. Κάτι που κάνουμε και εμείς. Όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την προσευχή μας, ετοιμάζουμε το καρβουνάκι μας, βάζουμε πάνω το θυμία μας, θυμιάζουμε όλων των χώρων και αρχίζουμε να προσευχόμαστε. Και σας το συνιστώ πολύ να το κάνετε αυτό, να έχετε αυτή την προπαρασκευή. Να λάβετε το κανδύλι σας, να είναι πάντοτε αναμένο. Μην κάνετε ποτέ οικονομία, παιδιά, στο κανδύλι. Μην πείτε ότι ξοδεύουμε λάδι. Είναι αμαρτία να το πούμε αυτό. Είναι αμαρτία. Όταν ξοδεύουμε τόσα και τόσα χρήματα για τόσα και τόσα πράγματα, να πούμε ότι θα κάναμε οικονομία με το να μην καίγαμε το κανδύλι μας. Υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες, που ανάβουν το κανδύλι, δεν λέω για εκείνες που δεν ανάβουν ποτέ, το ανάβουν το Σαββάτο βράδυ. Μόνο. Ή άλλο κάθε βράδυ όσο κρατήσει. Την ημέρα δεν το ανάβει. Το κανδύλι να είναι ένα μέρο μέρα νύχτα. Οποιαδήποτε στιγμή, τη νύχτα, σηκωθήκατε για κάποιο λόγο. Και αντιληφθήκατε στο κανδύλι να είναι σβηστό, την ίδια στιγμή, χωρίς άλλη δουλειά. Θα το ανάψετε αμέσως. Έρχεστε απ' έξω από την αγορά και μπαίνετε σπίτι σας και βλέπετε το κανδύλι να είναι σβηστό. Την ίδια στιγμή, χωρίς άλλη εργασία, θα ανάψετε το κανδύλι. Πρέπει να είναι αναμένο μέρα νύχτα. Μία διαρκή θυσία και προσφορά στον Θεό για όλες τις χάρισες και τις δωρεές είναι το σύμβολο της θυσίας της ψυχής μας προς τον Θεό. Μόνο να το ασφαλίζεται, να είναι ασφαλισμένο, να μην υπάρχει κίνδυνος φωτιά. Αυτό είναι στοιχειώδες, θα το προσθέσει κανείς. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, έτσι θα κινηθούμε. Ανάψουμε το κανδύλι. Αν θέλετε να ανάψετε και ένα κερί, επιπλέον δηλαδή από το κανδύλι, αυτό δικό σας θέμα. Ένα καρβουνάκι και ένα λιβανάκι. Και να θυμιάσετε και να κάνετε την προσευχή σας. Θα δημιουργήσει, όπως λέμε, κλίμα. Κλίμα προσευχή. Διότι η ατμόσφαιρα όταν πληρωθεί, γεμίσει από το άρωμα, από την ευωδία του θυμιά μας, το φωτάκι του κανδυλιού ή του κελιού κλπ. Όλα αυτά προδιαθέτουν την ψυχή για να κόβει ψυχή και μια αυμυρία ψυχική ή δαιμονική. Όλα αυτά πάνε στην πάντα, υποχωρούν και έτσι η ψυχή μας προσέρχεται καλύτερα και αισθάνεται και καλύτερα. Εξάλλου πάνω ακριβώς σε αυτή την εικόνα περίπτωσε εκείνος ωραίος, ο πολύ ωραίος ήχος, θα το χρησιμοποιήσω η προσευχή μου ως